Εμείς λοιπόν είμαστε η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή με συγκεκριμένο έργο για επιτεύγματα που είμαστε υπερήφανοι και περιμένουμε να κατεθεί η άλλη πρόταση. Μια πρόταση που θα αργήσει. Θα κάνουμε λίγο πλακίτσα, θα αργήσουμε κι εμείς να καταθέσουμε αυτήν την άλλη πρόταση για λίγο διάστημα και να περιμένουμε την άλλη πρόταση που θα λέει συγκεκριμένα πράγματα, όχι αόριστα, αόριστα, συγκεκριμένα πράγματα, το τι πρέπει να γίνει στον καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων. Ότι κάνετε λίγο πλακίτσα, τελικά δεν ξέρει τίποτα για το Δήμο Κορινθίων. Εγώ θεωρώ ότι ξέρει ελάχιστα πράγματα και δεν έχει και την πρόθεση. Δεν έχει και την πρόθεση να μάθει εύκολα που λέμε τη δουλειά. Να τη μάθει η δουλειά. Γιατί η δουλειά, για να τη μάθουμε κάποιοι από εμάς που δραστηριοποιούμεθα, είμαστε πριν γίνουμε δήμαρχοι πάρα πολλά χρόνια εδώ στα έδρανα της μειοψηφίας και μέσα στις υπηρεσίες για να ενημερωθούμε. Να ενημερωθούμε για θέματα νομοθεσίας, για θέματα διαδικασιών, για θέματα αρμοδιοτήτων. Ακόμα και το θέμα των αρμοδιοτήτων, με κάποιες τοποθετήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, θεωρώ ότι ούτε αυτό ακόμα δεν έχει γίνει αντιληπτό από κάποιους. Το ποιες αρμοδιότητες έχει ένας Δήμος, που είναι το βασικό. Το βασικό, να διαβάσουν το αντίθετο άρθρο, ποιες είναι οι δικές μας αρμοδιότητες. Και να μην μας εγκαλούν κάποιες στιγμές και για αρμοδιότητες που ανήκουν είτε στην περιφέρεια είτε στο κεντρικό κράτος. Σιγά σιγά πρέπει να γίνει προσπάθεια. Πρέπει να μάθουν.